Στην ανακατάληψη εδαφών που είχαν υπό τον έλεγχο τους οι Ρώσοι στο Χάρκοβο, προχώρησε ο στρατός της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό διοικητή της περιοχής, οι ρωσικές δυνάμεις αποθήθηκαν από την πόλη αλλά και τα περίχωρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των στρατιωτών στρατολογείται σε μια συγκεκριμένη περιοχή με βάση συγκεκριμένα καθήκοντα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης? Ότι οι φυστάμενοι μου δεν χρειάζονται χάρτες. Έχουν ένα χάρτη στο κεφάλι τους. Ξέρουν την περιοχή όχι από χάρτες, αλλά επειδή την έχουν περπατήσει. Αυτή είναι η δύναμή μας. Πιο νοτιοανατολικά, κατά μήκος της πρώτης γραμμής, στην περιοχή του Ντονμπάς, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τους ανελαίτους βομβαρδισμούς. Στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία Χερσόνα, εικόνες που δημοσιεύει η ρωσική ιστοσελίδα δείχνουν εθελοντές να μοιράσουν ανθρωπιστική βοήθεια. Αξιωματούχοι της περιοχής υποστηρίζουν πως σχεδιάζουν να ζητήσουν προσάρτησή τους από τη Μόσχα, μια κίνηση που θα επιβεβαίωνε τη μόνιμη κατοχή του Ουκρανικού εδάφους από το Κρεμλίνο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, τόνισε ότι εναπόκειται στους κατοίκους της Χερσόνας να αποφασίσουν εάν θέλουν να ενταχθούν στη Ρωσία, αλλά η απόφαση πρέπει να έχει νομική βάση. Οι αυτονομιστές των Ντόνετσκ γιόρτασαν την 8η επέτειο της ανεξαρτησίας τους από την Ουκρανία. Η πλατεία Συντάγματος στο κέντρο της πόλης πήρε το όνομα ενός Ρώσου αξιωματικού που έχασε τη ζωή του στις αρχές του πολέμου με την Ουκρανία.